Γεια σε όλους, Άρης, Ταϊβάν, 12 και 43, δεύτερο τέκ συγκεκριμένου βίντεο, γιατί θέλουμε να το κάνουμε σε one cut, να μην το ξανακάνουμε επεξεργασία, δεν έχουμε καθόλου χρόνο για να κάνουμε επεξεργασία βίντεο. Intel ανακοίνωσε τους επεξεργαστέ Lunar Lake σήμερα, τους ε, αντικαταστάτες των Meteor Lake επεξεργαστών, Κάποια βασικά πραγματάκια. Οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές απευθύνονται για μη gaming laptop, Core Ultra ε, βασίζονται σε αρχιτεκτονική τσίπλε την οποία την έχουμε ξαναδεί είναι πάρα πάρα πολύ γνωστή στους επεξεργαστές και στις κάρτες γραφικών της AMD βέβαια τσίπλετ base ε, based design είχαν και η προηγούμενη γενιά ε, Meteor Lake τι γίνεται τώρα ε, πρόκειται για ένα system on chip το οποίο ενσωματώνει δηλαδή δεν είναι, μόνο σε, δεν είναι ένας απλός επεξεργαστής θα ενσωματώνει όλα από ενσωματωμένη κάρτα γραφικών, από τον επεξεργαστή, από το NPU, Neural Processing Unit, το οποίο είναι το πιο σημαντικό εδώ πέρα για το AI, μέχρι και το chipset είναι ενσωματωμένο. Τώρα, σε σχέση με την προηγούμενη γενιά επεξεργαστών της Intel, η Lunar Lake είναι πιο ε, απλή, φαίνονται πιο απλή στην κατασκευή. Έχουν απλοποιήσει κάποια πράγματα στην Intel επίτης για να τους κάνουν και πιο γρήγορους. Ε, έχουμε λιγότερα chiplet, πιο καθαρό το design τους ε, μέσα σε όλα αυτά τώρα, μέσα σε αυτά τα chiplet έχουμε το input output tile έχουμε το pci express, thunderbolt όλα όλα γίνονται μέσα εκεί γίνεται σε κακομήρας thunderbolt 4, wifi 7 bluetooth 5,4 εντάξει δεν θα μπορούσαν να κάνουν και να, θα έπρεπε να τα αναβαθμίσουν όλα 48 δισεκατομμύρια operations το δευτερόλεπτο ενσωματωμένο NPU. Τη στιγμή που το αντίστοιχο καινούριο ε, SOC της Qualcomm είναι στα 45 και ο αντίστοιχος υπεξεργαστή της AMD που ανακοινώθηκε χθε είναι στα 50. Δηλαδή η Intel είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στον αντίστοιχο επεξεργαστή της AMD και πάνω από αυτόν της Qualcomm, όπως αυτό φαντάζομαι θα ήθελε. Ένα θέμα που βλέπω εγώ, η μνήμη είναι ενσωματωμένη πάνω στο SOC και μπορείτε να έχετε είτε 16 GB LPDDR5 ή 32. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμιση της μνήμης. Οπότε από την αρχή θα πρέπει να αποφασίσετε πάρα πάρα πολύ σοβαρά τι μνήμη θέλετε. Βέβαια αυτά δεν μιλάμε για gaming laptop, δεν υπάρχει δηλαδή το πρόβλημα να πεις θα κάνω gaming, αλλά μπορείς να κάνεις βέβαια επεξεργασία εικόνας, όλα αυτά επεξεργασία βίντεο, οπότε χρειάζεται μνήμη. Ε, δεν μου αρέσει και τόσο πολύ το περιορισμό σε ένα καινούριο ε, έσωση στα 32 GB μνήμης, στη στιγμή που η Apple με τα sm 3 δίνει μέχρι και 128 Unified ε, GB μνήμη RAM, οπότε ίσω θα έπρεπε ε, η Intel να πίνει τουλάχιστον τα 64, τώρα το στα 32 παιδιά, δεν, δεν, μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό αν δεν δουλέψουμε πραγματικά πάνω σε αυτά τους, αυτούς τους επεξεργαστές. Δεδομένου βέβαια ότι τα Windows 11 δεν φημίζονται ε, ότι χαρίζουν κάστανα όσο αφορά τη μνήμη, θα προτιμούσα όπως και να έχει τα 64. Ε, έχει δώσει η Intel κάποια ε, χαρακτηριστικά, κάποια σχετικά benchmarks. Φυσικά δεν έχει αναφερθεί ούτε σε μοντέλα που θα κυκλοφορήσουν. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο. Δεν έχει αναφερθεί ούτε σε ούτε τι τιμέ θα παίξουν, έχει απλά δώσει κάποιε αναφορέ. Εγώ φαντάζομαι ότι δεν έχει κάτι στα χέρια τη. Απλά ήθελε να δημιουργήσει και αυτή κάποιε εντυπώσει. Χθε είχαμε τι ανακοινώσει AMD είχαμε τι ανακοινώσει της Qualcomm, έπρεπε και η Intel να βγει να πει ότι παιδιά είμαι εδώ, φτιάχνω αυτά και περιμένετε έρχομαι και εγώ πίσω. Ε, ένα πολύ σημαντικό, έχουμε την καινούρια ε, κάρτα γραφικών ενσωματωμένη που θα έχουν αυτοί οι επεξεργαστές, η οποία, οποία στηρίζεται στην καινούρια διεκτονική που θα εμφανίσει η Intel και στι dedicated κάρτε γραφικών, Battle Mates λέγεται. Η Intel υπόσχεται αρκετά μεγάλη αύξηση των επιδόσεων, θα το δούμε και αυτό, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, ένα άλλο τέρμα το Hyper σε αυτούς τους συγκεκριμένους επεξεργαστές. Φυσικά έχουμε τους πυρήνες, τους performance πυρήνες και έχουμε και τους efficient πυρήνες και τους low power πυρήνες. Εδώ πέρα ε, δεν υπάρχει πια το Hyper Threading, λέει Intel δεν το χρειαζόσατε πια το Hyper -threading. Έχω φτιάξει, ε, έχουμε αρκετούς πυρήνες πλέον, 4 και 4. Τι να το κάνει το Hyper -threading? δεν το θέλετε, το πετάω έξω γιατί ε, Πετάγοντα έξω το Hyper Threading, η Intel κατάφερε και βελτίωσε κάποια πράγματα και έχει κάνει του συγκεκριμένου επεξεργαστέ πιο γρήγορου. Και πάλι να επαναλάβω ότι θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Καλά μα τα λέει η Intel, καλά μα τα λένε όλοι εδώ πέρα ότι έχουμε βελτιώσει, έχουμε κάνει. Αν δεν έρθουν τα λαπτοπάκια αυτά τα καινούργια να τα δούμε στην πράξη, το τι γίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Το πιο βασικό πρέπει να γνωρίζετε ε, σε αυτά τα συγκεκριμένα τα laptop, τα thin laptops, τα λεπτά δηλαδή, τα ελαφριά, όχι τα γκέμι, τα κομμάτια όπως το, το λάπτο που έχω εγώ α πούμε για παράδειγμα, μετράει πάρα πάρα πολύ κατανάλωση. Αν η Intel καταφέρει και δώσει χαμηλή κατανάλωση, αντίστοιχα χαμηλή κατανάλωση με τους επεξεργαστές του Qualcomm και μην ξεχνάμε ότι η Qualcomm έχει τεράστια εμπειρία σε ο, να ρίχνει την κατανάλωση επειδή έφτιαχνε επεξεργαστέ για κινητά τηλέφωνα, τα οποία κινητά έχουν πολύ πιο μικρή βαταρία από τα λάπτοπ. Αν καταφέρει η Intel και το κάνει αυτό, και οι επιδόσεις είναι αυτές που υπόσχεται, 48 ε, trillion operations στο δευτερόλεπτο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Τώρα, έχω κάποιου πάρα πολύ μεγάλους συνδυασμούς για την χρήση AI από τα Windows, αλλά γι' αυτό θα κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο, αμέσως μετά από αυτό το βίντεο, οπότε σας συνιστώ να δείτε αυτό το καινούργιο βίντεο, γιατί θα μάθετε πάρα πάρα πολλά πράγματα, τα οποία ίσως δεν γνωρίζετε. Αυτά,